Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής ενάντια στη χωματερή της Φυλής θέλω να μιλήσω. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε και μια παράσταση διαμαρτυρίας συμβολική στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης έξω από τα γραφεία της περιφέρειας. Αυτό γιατί εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση ουσιαστικά αποτελεί ένα βήμα πριν την υλοποίηση του νέου περιφερειακού σχεδιασμού και ότι το γεγονός ότι συμβαίνει όχι διαζώσεις και κλεισμένων των θυρών, χωρίς τα σωματεία, οι φορείς, οι σύλλογοι της περιοχής εδώ να μπορούν να παρέμβουν, δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν βολεύει ενδεχομένως και να ακούγονται οι διαδηλωτές, ο λαός που παλεύει την υγεία του, για τη ζωή του, για τα δικαιώματά του, μάλιστα ενάντια σε ένα περιφερειακό σχεδιασμό που συνεχίζει να επεκτείνει το έσχος του Χιτά Φυλής, δίπλα δηλαδή στον η δημιουργία ενός τρίτου Χιτά στη Δυτική Αττική και πάλι. Ταυτόχρονα, με το ύπουλο επιχείρημα του ίσου καταπερισμού των βαρών, στείνονται νέα εγκλήματα τύπου Φυλή στο γραμματικό και αλλού. Και βεβαίως, όπως προέκυψε και από τη συζήτηση, προωθείται η καρκινογόνος καύση. Εμείς νομίζουμε ως κάτοικοι ότι πλέον έχουν αποκαλυφθεί και ορισμένα ψέματα. Δηλαδή, έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές το ότι θα κλείσει ο Χιτά. Έχουμε ακούσει από την κυρία Δούρου συγκεκριμένα προεκλογικά ότι θα έκλεινε το Χιτά και ως περιφερειακή αρχή. Καταρρίφθηκε το ψέμα αυτό. Αντίστοιχα, ο κύριος Πατούλης μίλαγε για το 2020 ως έτος ανακύκλωσης. Τώρα μιλάει για πράσινη Αττική. Τα ίδια ο κύριος Παππούς, ο Δήμαρχος Φυλής. Νομίζουμε ότι αυτό που πρέπει να δηλώσουμε ως Συντονιστική Επιτροπή που αποτελείται από δεκάδες σωματεία, φορείς, συλλόγους της περιοχής της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στα σχέδια αυτά, τη δράση μας. Και ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Επειδή είμαι και κάτοικος Ανογιωσίων και 60 χρόνια Χιτά ξέρουμε τι σημαίνει, εκτιμούμε ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να δοθεί πρέπει να αφορά το οριστικό κλείσιμο του Χιτά Φυλής και σε σχέση με το θέμα της ανακύκλωσης, να γίνει ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, χωρίς επιχειρηματικά συμφέροντα στη μέση, με αξιοποίηση των συγχρόνων δυνατοτήτων για διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού.